Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κυρίες από το Λίβιο των Ερμηνείδων με τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής, οι οποίες είναι βέβαια στην άβολη στάση τώρα, στέκονται όρθιες, αλλά είναι και δική μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, ομορφαίνουν το χώρο και κυρίως η παρουσία τους είναι συμβολική και ουσιαστική. Παρακαλώ την εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σοφία Βούλτεψη, να προσέχει στο βήμα για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, και ισχύουν όλες οι προηγούμενες προσφωνήσεις. Θέλω πάνω απ' όλα να συγχαρώ για αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Μεταφέρω το χαιρετισμό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά. Θέλω να συγχαρώ για την εξαιρετικά σημαντική σύνθεση των σημερινών ομιλητών, που πραγματικά δεν θέλω να πάρω το χρόνο τους ακριβώς γιατί ανυπομονούμε να τους ακούσουμε. Μία λέξη μόνο, επειδή ο Δημήτρης αναφέρθηκε στις κυρίες του Λυκείου των Ελληνίδων και επειδή περιμένουμε να ακούσουμε για τους αγώνες του έθνους σε αυτή την ιστορική περιοχή, θέλω να υπογραμμίσω μόνο ένα πράγμα. Οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, έλαβαν μέρος σε όλους τους αγώνες του έθνους, χωρίς να έχουν καν δικαίωμα ψήφου. Χωρίς δικαίωμα ψήφου πολέμησαν το 21, χωρίς δικαίωμα ψήφου πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα, και χωρίς δικαίωμα ψήφου ανέβηκαν τα βουνά της Πίνθου στο έπος του 40. Άρα λοιπόν, πραγματικά και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Τιμάτε τις γυναίκες και ελπίζουμε να σας τιμήσουμε. Να είστε όλοι καλά.